Μόλις ο Γκέρθι αναμέτρησε ανάμεσα στο Γουσουάργιόπουλο και τα Πετράλωνα, με τον Γουσουάργιόπουλο να επικρατεί με 2-0. Από τα αριστερά, όπως κοιτάμε, είναι ο προπονητής των Πετραλώνων, Θανάσης Παύλοβιτς, και από τα δεξιά μου ο γενικός αρχηγός του Γουσουάργιόπουλου, Κώστας Ασημάκης. Θα ξεκινήσουμε τον coach των Πετραλώνων. 2-0 σήμερα ηττήθηκατε, coach. Κατά τα άλλα, νομίζω όχι μια κακή εμφάνιση τουλάχιστον από πλευρά της ομάδας σας. Γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε φέτος. Σταθήκατε νομίζω αρκετά καλά στο γήπεδο, κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Δεν ξέρω εσύ τι σχόλιο θέλεις να κάνεις. Μάλιστα. Καταρχήν καλησπέρα. Για το σημερινό παιχνίδι τώρα. Φυσικά, αν κάποιος δει αύριο ότι η Αργυρούπολη κέρδισε 2-0, θα πιστεύει ότι ήταν ένα εύκολο απόγευμα. Αν μη τι άλλο, όσοι ήταν εδώ και όσοι είδαν το παιχνίδι, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε για ακόμη μια φορά να πάρουμε κάτι περισσότερο. Το λιγότερο που θα μπορούσαμε να πάρουμε, κατά την άποψή μου, ήταν ένα αποτέλεσμα ισόπαλο. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν μια ομάδα που πατούσε καλύτερα στο γήπεδο. Φτάσαμε σε 2-3 τέτ, ιδιαίτερα το ένα επανάληπτο. Δεν κατορθώσαμε να σκοράρουμε. Και επειδή ξέρουμε τι ομάδα είναι η Αργυρούπολη, είχα πει ότι ερχόμαστε εδώ να παίξουμε μια σκληροτράχηλη ομάδα, καλή στο χώρο, μια ομάδα η οποία είναι δύσκολο κατάβλητη. Επομένως το έργο μας από την αρχή ήταν δύσκολο. Όταν όμως μπήκαμε μέσα και είδαμε ότι στο πρώτο ημίχρονο κάναμε μια τέτοια εμφάνιση, θεωρήσαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι καλό. Όταν λοιπόν όμως δεν βάζει γκολ, μια ομάδα σαν την Αργυρούπολη με την εμπειρία τη δικιά της, εν αντιθέσει με εμάς, σε δύο στημένα. Το πρώτο ένα φάουλ, ένα πολύ καλό γκολ. Και το δεύτερο πάλι από ένα λάθος δικό μας, ένα πέναλτι το οποίο δεν είχε ουσία, δεν έπρεπε να γίνει, ενώ πιέζαμε να ισοφαρίσουμε. Δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Μένουμε στην καλή εμφάνιση, βέβαια αυτό όμως δεν αρκεί. Εμείς ξέρετε, είμαστε μια πολύ νέα ομάδα, με μέσο όρο ηλικίας 18-19 χρονών. Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, για όσους δεν ξέρουν, περισσότεροι βέβαια ξέρουν, ότι η ομάδα το καλοκαίρι έφτασε μία τρίχα από το να μην κατέβει στην αλφα κατηγορία, έτσι. Επομένως, από την αρχή ξέραμε που ήρθαμε και τι προσπαθούμε να κάνουμε. Μπήκαμε μπροστά για τις ανθρώπινες, να μπορέσει η ομάδα να παραμείνει στην αλφα κατηγορία. Ό,τι κόστος είναι αυτό, έτσι. Ξέρουμε τι γίνεται, τι κάνουμε και τι προσπαθούμε. Προσπαθούμε λοιπόν αυτά τα παιδιά που δεν είναι εύκολο, γιατί τα περισσότερα παιδιά δεν την έχουν την κατηγορία, δεν έχουν ξαναπαίξει ενώ. Προσπαθούμε λοιπόν να υποδώσουν κάποια πράγματα, να προσαρμοστούν, πράγμα που θέλει πάρα πολύ χρόνο. Ανεξαρτήτως αυτού, προσπαθούμε κάθε εβδομάδα να είμαστε καλύτεροι, θα δείξει πορεία. Κότσε, ευχαριστούμε πολύ. Κώστα, από την πλευρά σου ένα σχόλιο για το σημερινό αγώνα. Κώστα, καλησπέρα. Είχαμε να διαχειριστούμε δύο πράγματα. Το ένα, την κούραση του παιχνίδι τη Τετάρτη. Και δεύτερον, να πείσουμε τους ποδοσφαιριστές ότι παρόλο τα Πετράλωνα δεν έχουν βαθμολογική συγκομιδή, αν δεις και τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματά τους, είναι μια ομάδα ανταγωνιστική, μια ομάδα που θα σου βάλει δύσκολα. Στο πρώτο ημίχρονο θα συμφωνήσω με τον coach ότι τα Πετράλωνα ήταν καλύτερα με στον αγωνιστικό χώρο. Στο δεύτερο ημίχρονο πιέσαμε περισσότερο τον αντίπαλο. Ξέρουμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια που ο αντίπαλος παλεύει, είναι πίσω από την μπάλα, θα παίξουν όλο οι ατομικές ενέργειες στις τιμένες φάσεις. Σε δύο από αυτές, ευτυχήσαμε να σκοράρουμε, να πάρουμε το πολύτιμο τρίποντο και να ανέβουμε βαθμολογικά. Ελπίζω σε καλύτερη συνέχεια και εύχομαι καλή συνέχεια και στα Πετράλωνα. Επίσης και εγώ εύχομαι στο φίλο μου τον Κώστα, αν και είναι δεδομένο ότι θα έχουν καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.